Εγώ από τη θέση που είμαι και εκπροσωπώντας το Δημοκρίτιο θέλω να πω ευχαριστώ σε έναν έναν από εσάς ξεχωριστά, τους εθελοντές, φοιτητές του τμήματός μου, συναδέλφους εκπαιδευτικούς του νομού του δικού μας, από τον άλλο νομό, τα παιδιά που συμμετείχατε, οι άνθρωποι από τους λόγους που ήρθαν, από τον Ερυθρό Σταυρό, την αστυνομία, έναν έναν τους συναδέλφους που βλέπω ακόμα και την τελευταία στιγμή εδώ στην Κερκίδα να στηρίζουν αυτή την ιδέα που, όπως είπε ο κύριος Ντάφλος, είναι πια μια διοργάνωση, να βάζουν ένα πήγη που ο καθένας αντιλαμβάνεται ποιος είναι και πολύ πιθανά να κληθούμε του χρόνου ο καθένας από τη θέση που είναι να υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό. Θέλω, αφού έχω καλύψει όλους τους παρευρισκόμενους, να ευχαριστήσω τους φορείς, οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί στην παρουσία τους και στη συμμετοχή τους εδώ. Φυσικά την Περιφέρεια Εκπαίδευσης, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δήμο Κομωτινής, την αστυνομία, το στρατό που ήρθε και μας βοήθησε σε ό,τι του ζητήσαμε και τις διευθύνσεις των νομών του δικού μας, αλλά και της Καβάλας που θα αναλάβουν τη συνέχεια. Η Διεύθυνση της Φυσικής Αγωγής του νομού μας που έχει αναλάβει ό,τι έχει να κάνει με τη φλόγα στο δικό μας νομό και οι υπόλοιποι στην περιφέρεια. Σήμερα για μένα, πιστεύω και για όλους, είναι η στιγμή που λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.